στην οικογενειακή ταβέρνα «Η γεύση του Στέλιου», η Ένωση Σπονδίων Νέα Σμύρνη, Αγίου Δημητρίου, Δάφνης, η Μαύρη Θάλασσα παρουσιάζει τον ετήσιο αποκριάτικο χορό της. Κοντά μας έχουμε τη Δέσποινα Κανάκη Χρυσογοίδου, η οποία είναι υπεύθυνη και ενεργό μέλος της Ένωσης Σπονδίων. Καλησπέρα, Δέσποινα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο χορό μας. Καλώς σας βρήκαμε. Για άλλη μια χρονιά διοργανώσατε έναν αποκριάτικο χορό με ευκολία ή δυσκολία? Είχε αρκετές δυσκολίες, είναι η αλήθεια, γιατί όταν προσπαθείς να κάνεις ένα τόσο μεγάλο εγχείρημα για τόσα πολλά άτομα, είναι πολλά τα πράγματα που πρέπει να κανονίσεις και όσο να είναι, πάντα υπάρχουν αναποδιές, αλλά προσπαθούμε να τις αντιμετωπίσουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Είναι και δύσκολη καιρή που ζούμε άλλωστε και προσπαθούσαμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε τον κόσμο να έρθει, να ξεδώσει, να μην βάλουμε ακριβά την πρόσκληση, γιατί πιο πολύ το κάνουμε για να ξεδώσει ο κόσμος, να το ευχαριστηθεί. Υπάρχει ανταπόκριση από τον κόσμο? Ευτυχώς ναι. Υπήρχε και μεγαλύτερη ανταπόκριση από ό,τι περιμέναμε και γι' αυτό δυστυχώς αναγκαστήκαμε να διώξουμε και κόσμο. Είναι πολύ ευχάριστο, ελπίζω να περάσουν όλοι καλά και να μείνουν ευχαριστημένοι. Θα υπάρξει πολύ χορός, φαντάζομαι, στον αποκριάτικο χορό και θα χορέψετε όλοι. Σίγουρα, ήδη έχουν ξεκινήσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Από τον ετήσιο αποκριάτικο χορό της Ένωσης Σπονδίων για το nstv.gr, Ευαγγελία Ουζουνίδου.